Καταρχήν, αγαπημένους φίλους, βλέπω ανθρώπους που άνοιξαν παλιότερους δρόμους από εμάς, ο Νίκος Παπαφιλίππου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ο Υπουργός, ο Μιχάλης Βαδόπουλος, συνάδελφοι πολιτευτές, αλλά και τόσοι άλλοι, ο Δήμαρχος, οι αρχές εδώ. Χάρηκα που είδα το Δεσπότη από τον πίσω εδώ πάνω, από το Κυπαρίσι, το Δεσπότη μας. Και χαίρομαι ειλικρινά γιατί είπε κάτι ωραίο ο Κοσμάς προηγουμένως. Λέει, με είχαν πάει στα δικαστήρια και όταν τελικά αποκαλύφθηκε τι έγινε με τα εκατομμύρια αυτά, ο δικαστής γύρισε και μου είπε, όχι μόνο λέει έπρεπε να το κάνεις, ήταν και υποχρέωσή σου να το κάνεις. Και έτσι ακριβώς έδωσε μέσα σε μία φράση όλη την λειτουργία του τύπου. Αυτός είναι ο τύπος. Η υποχρέωση που έχει ο δημοσιογράφος να φέρνει στη δημοσιότητα, να φέρνει στην επικαιρότητα, να ρίχνει το φως πάνω σε αυτά που πρέπει να μάθει ο πολίτης. Και αυτή είναι και η σημαντική έννοια της ενημέρωσης και του τύπου στη δημοκρατία. Επειδή μιλάμε για τον περιφερειακό τύπο, δεν έχει καμία σημασία. Είτε είναι ο πανελλήνιος, είτε είναι ο περιφερειακός τύπος, η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι αυτή, ο πολίτης να συμμετέχει. Πώς μπορεί να συμμετάσχει όμως καλύτερα όταν είναι ενεργός? Και για να είναι ενεργός τι πρέπει να είναι? Ενημερωμένος. Αυτή είναι λοιπόν η λειτουργία του τύπου. Εκεί που ο Κοσμάς λέει το λειτουργήμα του τύπου. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Είναι λειτουργοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τύπο. Ή θα έπρεπε να είναι λειτουργοί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Καμία σχέση με πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μιλάμε για την περίοδο του Μεταξά, δικτατορία του Μεταξά. Αλλά τότε, όταν ανέλαβε ο Μεταξάς, είχε αναλάβει ως κοινοβουλευτικός. Στην αρχή και πεθάνει ο Δεμερτζής, ανέλαβε τότε με εντολή του Παλατιού την κυβέρνηση και στις 4 Αυγούστου μετά το 1936 επέβαλε τη δικτατορία. Τότε λοιπόν είχε έναν πολύ σκληρό πολέμιο. Ήταν ο Γεώργιος Βλάχος, ο εκδότης της Καθημερινής, ο οποίος πολεμούσε το Μεταξά πάρα πολύ σκληρά. Και κάποια στιγμή, έτσι πίστευε ο Βλάχος, δεν ξέρω